Είχα σκεφτεί στην αρχή ότι ίσως να μην το δώσω, γιατί ξέρω ότι όταν σώσω κάποιον θα βγει κάποιος άλλος μετά, που μπορεί να είναι κάποιος άλλος πάλι κοντινός μου ή κάποιος που μπορεί να πειραχτεί πολύ. Αλλά τα ζήγησα και είδα ότι θέλω να σώσω κάποιον. Να σου πω κάτι πολύ σοβαρά, γιατί σκέφτομαι, πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά τα ενδεχόμενα... Δώστε το. Ποιανού. Παναγιώτη. Το θέλει. Δώστε το. Κι εγώ το αυτό λέω. Ξεκάθαρα. Εσύ με μπλαστημάς, μου το είπες από την αρχή. Μιχάλη, σε παρακαλώ. Παναγιώτη είπα. Σε παρακαλώ. Τι ομάδα, την ξέχασε. Η Σαμάνθα, έχει κόσμο. Εμάς με Σαμάνθα είμαστε λογαριάζεις. Γιατί εγώ δεν έχω γάμο. Δεν μου βάζει πολύ. Σένα. Ο Μιχάλης είναι ο αδύναμος κρίκος. Αλλά τουλάχιστον να... Και αν παιδιά πει πρώτο όνομα Μιχάλης, μία θα δω ξέρω να κάνουμε. Θα το δώσω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό αγωνίστηκα. Θα το δώσεις. Βέβαια. Θα το κρατήσω, θα το φάω και να βγείτε εσείς όπως είστε. Και μετά όμως σκέφτομαι ποιος είναι ο επόμενος. Το καλό ξέρεις ποιο είναι, Αγγελίτη δεν είναι σίγουρα. Ναι, δώσ' το στον Παναγιώτη. Κι εγώ αυτό λέω. Όχι, θα φωνάξω αυτό, δώσ'. Εγώ ας πούμε θεωρώ ότι ο αδύναμος κρίκος είναι ο Μιχάλης κι εγώ. Ο Μιχάλης. Γιατί είμαι ωραία. Τι φοβάμαι, τον Παναγιώτη τον φοβάμαι. Είχα στο νου μου δύο παιδιά. Τον Παναγιώτη και τη Σαμάνθα. Τον Παναγιώτη τον είχα γιατί έγινε κάτι που ήμουν μπροστά και θεώρησα ότι αδικήθηκε. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να πω ότι είναι και Άγιος και δεν ξέρω τι έχει γίνει και πριν, που μπορεί να έχουν διάφορα τα μεταξύ τους. Αλλά στο χτεσινό σκηνικό νομίζω ότι είχε 100% δίκιο, δηλαδή ήταν σαν να πέσει να τον εφάνε. Και μόλις βγήκε από πίσω, φεσίνιωσε ότι θέλω να σώσω αυτό το παιδί. Και η Σαμάνθα νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος να είναι προτινόμενη αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή, μόλις άκουσα το όνομά της, μου φάνηκε πολύ παράξενο. Εντάξει, είναι λίγο ιδέρετος χαρακτήρας, αλλά δεν έκανε κάτι που να πειράξει κάποιον για να βγει υποψηφία.